Γεια σας φίλοι της αναλογικής διασκέδασης, χρόνια πολλά και καλή χρονιά, το πρώτο βιντεάκι για το 2020 από το Fantasy Gate. Εύχομαι όλοι να είστε καλά, να περάσατε όμορφα στις γιορτές, να βάλατε κανά δυο κιλά. Εγώ τουλάχιστον του έδωσα και κατάλαβε. Όχι μόνον στο φαγητό, του έδωσα και κατάλαβε και σε παιχνίδια. Παίξαμε καινούργια παιχνίδια, ανοίξαμε καινούργια παιχνίδια, τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη χρονιά που μας έρχεται. Θα ξεκινήσω με ένα όχι και τόσο καινούριο, αλλά νέο όσον αφορά τη μετάφρασή του που βλέπετε δίπλα μου, το χρονικό του εγκλήματος, το χρονικό ενός εγκλήματος, μεταφρασμένο από την Κάισα, έχω την ελληνική έκδοση και είναι ευχάριστο που μεταφράζουν τέτοιου είδους παιχνίδια που έχουν και αρκετό κείμενο, είναι μια παραγωγή μεγάλη, πολύ κάρτα, πολύ κείμενο πάνω στις κάρτες, έπρεπε όλο να μεταφραστεί, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά όμορφο παιχνίδι. Το συγκεκριμένο λοιπόν παιχνίδι το πρωτοέπαιξα με την κόρη μου και είχαμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο, να το πούμε έτσι. Είχε γίνει λοιπόν το εξής. Όπως βλέπετε την εικονογράφηση απ' έξω φαίνεται λίγο καρτούν. Μιας και είχαμε παίξει παιχνίδια που λύνουμε γρίφους όπως το Unlock με την κόρη μου, είπαμε να δοκιμάσουμε και αυτό. Νομίζοντας ότι θα λύσουμε ένα γρίφο θα έχει αυτό του είδους διασκέδασης. Βλέπουμε απ' έξω λοιπόν το κουτάκι, αρέσει, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, στείλουμε το ταμπλό και όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία, η οποία είναι όπως και στο Unlock, έχεις εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet, σκανάρεις barcode που το γνωρίζουμε από πολλά παιχνίδια αυτό το μηχανισμό και βγάζει ένα κειμενάκι, διαβάζει το κειμενάκι, σε προχωράει παραπέρα. Όταν ξεκίνησε λοιπόν η κόρη μου είχε και μια όρεξη να διαβάζεται αυτή τα κείμενα. Κάποια στιγμή πετάει το κινητό κάτω και λέει «Δεν θέλω να συνεχίσω να παίξω». Και εγώ το βλέπα ότι άρχιζε σιγά σιγά το χαμόγελο να φεύγει από τα χυλάκια της και όντως το παιχνίδι έχει πολύ βία. Λοιπόν προς τους γονείς θέλω να πω ότι ενώ είναι ελεύθερο από 12 χρονών το παιχνίδι, εγώ θα έλεγα ότι να προσέξετε και εξαρτάται πάντα την ψυχολογία του παιδιού. Εάν κρίνετε ότι θα πρέπει να το παίξετε μαζί με τα παιδιά σας ή όχι. Θα έλεγα ότι από τα 15-16 δεν θα έχετε πρόβλημα, εξαρτάται πάντα όπως λέω την ψυχολογία του παιδιού, πόσο ρομαντικό είναι το παιδί, πόσο ευαίσθητο, γνωρίζετε εσείς, έχει εφαρμογή επάνω και μια λέξη που λέει προς τους γονείς, προσοχή, το σενάριο που πάνε να παίξετε περιέχει βία, περιέχει ναρκωτικά, περιέχει διάφορες αστυνομικές υποθέσεις, γιατί πραγματικά στην κυριολεξία θα λύσουμε εγκλήματα, σκληρά εγκλήματα, δολοφονίες, ναρκωτικά, πορνεία, πολλά εγκλήματα τα οποία περιέχονται σε κεφάλαια αυτού του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να κάνω μια παρουσίαση εις βάθος, θα δείξω τι περιέχει, έχετε δει βέβαια και το unboxing βίντεο που έχω κάνει σε προηγούμενο χρόνο, θα δείξω πώς λειτουργεί το παιχνιδάκι, τι περιέχει μέσα, τι είδος παραγωγή είναι. Και δεν μπορώ να ξεκινήσω μια υπόθεση γιατί θα σποιλάρω. Οι υπόθεσεις είναι one way. Τις παίζεις μια φορά, το πολύ δύο. Μετά δεν μπορείς να συνεχίσεις. Υπάρχει και το κουμπάκι που σου λέει και τη λύση. Αν βαρέθηκες, βλέπεις και τη λύση απευθείας ποιος έκανε το έγκλημα και τι είναι αυτό το οποίο ψάχναμε να βρούμε. Γι' αυτό και το λόγο λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να δείξουμε εις βάθος του παιχνιδιού. Θα πρέπει να το αγοράσετε εφόσον σας έχει κινήσει το ενδιαφέρον η παρουσίασή μου και να το ευχαριστηθείτε παίζοντας το στο σπίτι σας. Λοιπόν, όπως είπαμε, εγκλήματα, Scotland Yard, είμαστε στην Αγγλία, είμαστε στο σημερινό Λονδίνο, δεν είναι Dr. Watson που είμαστε στο Βικτοριανό Λονδίνο, είμαστε στο σημερινό, με όλες τις ανέσεις και με όλα τα εργαλεία που έχει Scotland Yard αυτή την εποχή. Μέσα στο κουτάκι περιέχεται αυτό το ταμπλό, που έχει θέσεις για κάρτες, όπως βλέπετε εδώ στο κέντρο. Έχει κάτι θέσεις, αυτός είναι ο πίνακας επιχειρήσεων που υπάρχει στα αστυνομικά τμήματα όπως βλέπουμε στα έργα. Υπάρχουν δύο θέσεις εδώ υπόπτων και υπάρχουν και θέσεις οι οποίες είναι 3, 6, 7 όπου θα μπουν διάφορες τοποθεσίες. Δεν μπορούν να μπουν παραπάνω κάρτες και παραπάνω τοποθεσίες από αυτές που επιτρέπεται γύρω από αυτό το κεντρικό ταμπλό. Τέρμα κάτω πάντα μπαίνει Scotland Yard, το οποίο είναι το σπίτι μας και με τον αστυνόμο, έχω αυτή τη στιγμή το νούμερο 33, είναι αυτός εδώ ο κυριούλης, συνήθως είναι αυτός ο αστυνόμος που μας περιμένει, μπορεί να σας απολύσει κιόλας. Αν δεν τα πάτε καλά, μου τύχε εμένα, με απέλυσε. Έχουμε μετά
μια στίβα με διάφορες τοποθεσίες του Λονδίνου. Όλες οι τοποθεσίες έχουν και τρεις θέσεις όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε προσωπικότητες. Δεν μπορούμε ποτέ μια τοποθεσία να έχει παραπάνω προσωπικότητες από ό,τι έχει θέσεις. Οι συνεργάτες μας είναι αυτοί. Είναι ο εγκληματολόγος, ο hacker, ο επιστήμονας και ο ιατροδικαστής. Πάρα πολύ χρήσιμοι. Πάρα πολύ χρήσιμοι και πρέπει να προσέξετε, να τους χρησιμοποιήσετε. Μην τους ξεχάσετε, θα σας λύσουν τα χέρια. Μία μικρή στίβα με στοιχεία, βλέπετε και από το φακό, το έχουμε γνωστό όσοι παίζετε αστυνομικά παιχνίδια, ο φακός πάντα σημαίνει στοιχείο. Έχουν τη λέξη του στοιχείου και όλες οι κάρτες έχουν και το IRQ από κάτω για να μπορέσουμε να τα σκανάρουμε. Και αυτή η μεγάλη στίβα είναι η στίβα με διάφορους χαρακτήρες που θα χρησιμοποιήσουμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει και η πλούσια εκδοχή του παιχνιδιού ή μπορείτε να το αγοράσετε μετέπειτα από το site της εταιρείας. Γυαλιά, 3D γυαλιά. Φοράς κάτι γυαλάκια, βάζεις μπροστά από τα γυαλιά το κινητό τηλέφωνο και ψάχνεις 3D στην κυριολεξία, κουνιέσαι, κινείται και η εικόνα που βλέπεις μέσα και ψάχνεις να αναγνωρίσεις διάφορα αντικείμενα και αυτό ήταν και το κλου του παιχνιδιού, έκανε το περισσότερο κλικ, το ενδιαφέρον προς τους αγοραστές. Ένα virtual reality σε επιτραπέζιο παιχνίδι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο. Εγώ δεν έχω τώρα την πλούσια έκδοση εδώ. Η Kaisa είναι λίγο πιο χαμηλού budget, σαφώς και πιο φθηνό προς την αγορά. Αλλά δεν μας χαλάει την όλη εμπειρία του παιχνιδιού. Πιο όμορφο βέβαια με τα γυαλιά. Κάποια στιγμή θα το βαρεθείτε, θα τα βγάλετε και θα αρχίσετε να ψάχνετε με το tablet. Έχω εδώ το κινητό τηλέφωνο μου εγώ και θα το γυρίζετε ή θα το ζουμάρετε με τα χέρια και τα δάχτυλα. Έχουμε μια μικρή στίβα ακόμα καρτών, που είναι κάτι ιδιαίτερα στοιχεία με το αστεράκι. Αυτά είναι πάρα πολύ δυνατά στοιχεία και θα τα συναντήσετε στην πρόοδο μιας υπόθεσης. Όταν ξεκινάμε, δείχνω τώρα εδώ στο κινητό, θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Google Play, τα χρονικά του εγκλήματος, από την... πώς λέγεται η εταιρεία? Crazy Duck, όχι, Lucky Duck, Lucky Duck Games. Και είναι αυτό το Chronicles of Crime, ο αγγλικός τίτλος. Υπάρχουν εξελινισμένα κάποια, όπως βλέπετε εδώ, σενάρια και υποθέσεις, εγκλήματα του Λονδίνου. Έχουμε το εισαγωγικό σενάριο και υπάρχουν από κάτω άλλα τρία σενάρια τα οποία μπορεί να περιέχουν μέσα κεφάλαια. Αν ανοίξει ξένα, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν κεφάλαια. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και ενημερώνει κιόλας την εφαρμογή αυτόματα το κινητό τηλέφωνο. Πάμε στην άλλη υπόθεση, είναι μόνη της, από δίπλα μπορούμε να δούμε αν είναι εύκολη όπως είναι αυτή ή αν είναι δύσκολη, αν είναι μεσαίας δυσκολίας. Υπάρχουν πάρα πολλές αγγλόφωνες και επιπλέον σενάρια τα οποία μπορείτε να τα αγοράσετε. Ένα σενάριο κοστίζει, αν πάμε τώρα να δούμε, 5 ευρώ, το οποίο μπορεί να περιέχει πάρα πολλά κεφάλαια, να μην είναι μόνο μία υπόθεση. Σίγουρα αξίζει τον κόπο, εφόσον σας αρέσει το παιχνίδι, να το συνεχίσετε. Μερικά βέβαια σενάρια χρειάζεται να αγοράσετε και επεκτάσεις καρτών με άλλους υπόπτους, με άλλες τοποθεσίες. Και έτσι λοιπόν το παιχνίδι, το γνωρίζουμε από τα Legacy Games, επεκτείνεται, μεγαλώνει και θα έχουμε μια τεράστια αστυνομική συλλογή στο ράφι μας. Μπορείτε βέβαια να το κάνετε και ένα είδος Dungeon Master. Να γνωρίζετε εσείς την υπόθεση και να προσπαθήσετε τους φίλους σας να τους εισάγετε μέσα σε μια υπόθεση. Εσείς βέβαια τη γνωρίζετε. Τους αφήνετε να κινηθούν και είστε η συνείδησή τους. Μπορείτε να δώσετε μερικά μικρά στοιχειάκια για να μπορέσουν αυτοί να συνεχίσουν πολύ πιο εύκολα και να τους εισάγετε σε τέτοιου είδους επιτραπέζια παιχνίδια. Σίγουρα μαγεύει. Όλοι έχουμε πάει σε ένα escape room. Αυτή τη στιγμή το βλέπετε μπροστά σας. Λύνετε λοιπόν εγκλήματα escape room πάνω στο τραπέζι σας. Okay, αν μπούμε τώρα σε μια υπόθεση, ας πάμε τώρα στην εισαγωγή. Ξεκινάμε. Ενημερώθηκε, δεν πειράζει. Ξεκινάμε εδώ. Θα φορτώσει την εισαγωγή. Έχει στην αρχή τι συμβαίνει, ένα κειμενάκι, την ιστορία για να καταλάβουμε τι μας γίνεται και πού βρισκόμαστε και για ποιο λόγο μας κάλεσε το αφεντικό. Η εισαγωγή σου λέει ακριβώς πώς λειτουργεί. Είναι και ένα manual ουσιαστικά. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις. Το manual είναι πάρα πολύ μικρό. Τα σημεία τα οποία υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Και εφόσον είμαστε έτοιμοι,
Είναι αυτό το κεντρικό μενού, βλέπετε η κάμερα έχει ενεργοποιηθεί και βλέπω το ταμπλό. Εάν μπορέσω και πάω επάνω σε ένα κωδικό, σε ένα barcode, πατάω επάνω. Και μας βγάζει το κειμενάκι. Το άτομο αυτό που αναζητάτε δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ γιατί δεν είμαστε στην τοποθεσία που θα βρεθεί. Κάθε σενάριο σου ξεκινάει με μία τοποθεσία ή δύο, αναλόγως την υπόθεσή του. Μιλάς με τον αστυνόμο για να σου δώσει περισσότερες πληροφορίες και μετά πηγαίνεις προς την τοποθεσία που έχει γίνει το έγκλημα. Ό,τι χαρακτήρας βρίσκεται σε εκείνη την τοποθεσία, μόνο με εκείνον μπορείς να μιλήσεις, να τον ανακρίνεις, να του κάνεις διάφορες ερωτήσεις. Όλοι οι υπόλοιποι δεν λειτουργούν, όπως αυτή τη στιγμή, τη δοκίμη που έκανα, αλλά ήταν απλά για να σας δείξω πώς λειτουργεί. Εάν θέλω να μιλήσω με έναν εγκληματολόγο, πηγαίνω στον ανάλογο συνεργάτη μου. Τακ, καλημέρα, εδώ είναι το εγκληματολόγιο. Μελετώ ψυχολογικά προφίλ δολοφόνων κτλ. Μας λέει ο εγκληματολόγος. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε διάφορες συζητήσεις και με τους υπόλοιπους συνεργάτες και μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιους συνεργάτες και για κάποια στοιχεία. Αν λοιπόν έχουμε για παράδειγμα αυτό το στοιχείο, τώρα ο εγκληματολόγος τι να μας πει για έναν υπολογιστή, αλλά απλά το δείχνω. Κάθε αντικείμενο έχει μια εγκληματική ιστορία, μας λέει ο εγκληματολόγος, φιλοσοφικά μας τα απαντάει. Αλλά το συγκεκριμένο δεν συνδέεται απαραίτητα με την τρέχουσα έρευνά σας. Αν κάπου λοιπόν πέσουμε πάνω σε τοίχο, θα μας το πούν και οι συνεργάτες για να ξαναβρούμε το δρόμο μας. Μην χαθούμε στην υπόθεση. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος, να τη εισαγωγή εδώ μας λέει τι πρέπει να ανοίξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε τον 33, να το ο αστυνόμος. Υπάρχει ένα θύμα το 07. Ψάχνουμε λοιπόν εδώ στη στίβα και το βρίσκουμε. Και η τοποθεσία, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πάρκο. Το πρώτο σενάριο. Να το. Θα πρέπει να πάρουμε λοιπόν τις τοποθεσίες και να τις βάλουμε στο σημείο όπου υπάρχει αυτή εδώ η εσοχή, η γραμμούλα, και πάνω σε αυτές τις τοποθεσίες θα τοποθετηθούν τα πρόσωπα, οι άνθρωποι με τους οποίους πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Μέχρι εδώ μπορώ να κάνω μια παρουσίαση τέτοιου είδους παιχνιδιού. Κάθε παραπάνω πληροφορία θα σας μειώσει την εμπειρία και θα σποϊλάρω ουσιαστικά, το οποίο δεν είναι ωραίο. Πραγματικά ενδιαφέρει. Για να συνεχίσω λίγο την εμπειρία που είχα με την κόρη μου, μετά από το σοκ που έπαθε, θέλησε να συνεχίσει. Και όταν μίλησα με έναν φίλο γιατρό ψυχολόγο, μου λέει ότι η βία σε πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά, τους αποθεί. Έτσι, δεν θέλουν να ασχοληθούν μαζί τους. Όμως εθίζει. Και ήθελε όλη την ώρα να συνεχίσει να δει ποιος έκανε το έγκλημα και διάβαζε και είχε χωθεί, μιλάμε, είχε γίνει detective η μικρή μου, χωρίς σταματημό δεν είχε. Εθίζει λοιπόν η βία, γι' αυτό θέλει προσοχή πραγματικά προς τους γονείς, αναφέρομαι πάλι, εάν θελήσουν και κρίνουν σωστό να παίξουν το παιχνίδι αυτό με τα παιδιά τους. Από θέμα παραγωγής είναι εξαιρετικό. Αν δούμε λίγο και το εσωτερικό, όσοι με γνωρίζουν ξέρουν λοιπόν ότι εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω τόσο οργανωμένα insert. Υπάρχει και αυτό εδώ το καπάκι για να μην φύγουν οι κάρτες εφόσον αναποδογυρίσεις το κουτάκι. Έχει θέσεις και για τις επεκτάσεις, υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλές επεκτάσεις. Βλέπω ότι υπάρχουν θέσεις και εδώ για κάποια ζάρια, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο. Μπορούμε να το επεκτείνουμε πάρα πολύ το παιχνίδι, να το φτάσουμε όπου θέλουμε. Ένα χόμπι είναι, εφόσον γουστάρεις ένα χόμπι, επενδύεις και πάνω σε αυτό, το γνωρίζουμε. Το βασικό κουτί μπορείτε να το βρείτε στο Fantasy Gate, περάστε από το online κατάστημα. Θα δείτε και άλλα παιχνίδια τα οποία έχουμε παρουσιάσει και σας άρεσαν για να κάνετε την αγορά του επόμενου παιχνιδιού. Εάν σας άρεσε και αυτή η παρουσίαση, θα χαρώ για τα like. Κάντε subscribe να γίνουμε πολλοί στο κανάλι. Είμαι πραγματικά περίεργος αν μπορούμε να φτάσουμε τους 5.000 subscribers. Δεν θα υπάρχουνε. Να μην σας πω ότι πρέπει να γίνουμε 50.000 φίλοι της αναλογικής διασκέδασης που είμαστε σίγουρα στην Ελλάδα να μαζευτούμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Θα χαρώ πάρα πολύ λοιπόν για το subscribe, για τα like σας και κάντε και ένα share να μας δούνε και οι φίλοι σας ότι εδώ γίνεται μια καλή δουλίτσα και παρουσιάζουμε όμορφα παιχνίδια. Από το Fantasy Gate φίλοι μου να έχετε φανταστικές μέρες και πανέμορφα στρατηγικά επιτραπεζομαζέματα. Γεια σας. Κατ, ανέστη το έχουμε.